Κυρία Κομνηνάκα, καλησπέρα σας, καλό μήνα. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνια και καλό μήνα και σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, να ξεκινήσω με αυτό το τελευταίο από εσάς. Λέει η κυβέρνηση ότι εντάξει, έχω 41%, 17 έχει με τις τελευταίες εκλογές στο δεύτερο κόμμα. Κάνω ό,τι θέλω στο όνομα του 41%. Ωστόσο βλέπουμε με βάση τις δημοσκοπίες, αν τις πιστέψουμε, ότι δημιουργείται μια κοινωνική αντιπολίτευση που δεν έχει πάρει πολιτική, μάλλον κομματική χρειά, αλλά μια κοινωνική αντιπολίτευση που πιέζει την κυβέρνηση. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω, πώς το συζητάει, πώς το βλέπει αυτό το ΚΚΕ και αν εκτιμώ ότι αυτή η κοινωνική αντιπολίτευση μπορεί σιγά σιγά να αρχίσει να παίρνει και κομματικές αποχρώσεις, ενώ στις εκλογές, με πρώτη τις ευρωεκλογές. Εμείς, αν θυμάστε, το ΚΚΕ, αμέσως μετά τις εκλογές, όταν εκδόθηκε την εκτίμηση της Κεντρικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα, είπαμε ότι αυτό το 41% της Νέας Δημοκρατίας δεν τη δίνει πολιτική ασυλία. Γιατί πολύ σύντομα ο λαός θα αρχίσει να βιώνει τα αποτελέσματα της πολιτικής της κυβέρνησης και θεωρούμε ότι, αν θέλετε, και ήταν και ένα δείγμα και το ποσοστό που πήρε το ΚΚΕ ως εγγύηση για να ξεδιπλωθούν μια σειρά αγωνιστικές διεργασίες, θεωρούμε ότι πολύ γρήγορα θα αναπτυχθεί η ουσιαστική λαϊκή αντιπολίτευση και μομφή στην κυβέρνηση που γίνεται στο δρόμο. Και τέτοια μομφή και αντιπολίτευση ήταν, για παράδειγμα, οι χιλιάδες των εργαζομένων, των αγροτών, των νεολαίων φοιτητών που βγήκαν στους δρόμους όλο το προηγούμενο διάστημα και που συναντήθηκαν σε μια πραγματικά μεγαλειώδη απεργία που έγινε στις 28 του Μάρτη, συμπληρώνοντας ένα χρόνο από το έγκλημα στα Τέμπη, δείχνοντας και ότι ο λαός ο ίδιος έχει αποδώσει τις πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση και δεν ξεχνάει το έγκλημα στα Τέμπη, και βεβαίως έχει αποδώσει τις πολιτικές ευθύνες όχι μόνο κατά τη γνώμη μας στην κυβέρνηση, αλλά και στις πολιτικές που έφτασαν μέχρι εδώ. Κυρία Κομνηνάκα, αν μου επιτρέπετε, αντίστοιχες μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και πορείες είχαμε αρκετές και μετά το δυστύχημα των Τεμπών, αν θυμάστε. Αλλά εκλογικά ο κ. Μητσοτάκης πήρε 41%. Κοιτάξτε, πολλές φορές και η ΚΑΛΠ ή, αν θέλετε, και τα διλήμματα που και τώρα περιγράψατε και πριν, ένα από τα εκβιαστικά διλήμματα που θέτουν και πάλι ενώπιση των ευρωεκλογών, ότι έχει να κάνει με ότι κρίνεται ή παίζεται η πολιτική σταθερότητα της χώρας κλπ. Εμείς τι λέμε, και καλούμε και το λαό να βγάλει τέτοια συμπεράσματα, ότι και στις κάλπες των ευρωεκλογών είναι μια ευκαιρία να δυναμώσει και να αποκτήσει ακόμα πιο ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης που έχει εκφραστεί, κατά τη γνώμη μας, ήδη σε μια σειρά μεγαλειώδης κινητοποίησης, και δεν αφορά μόνο, αν θέλετε, και τη χώρα μας. Βλέπετε ότι σε πολύ μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο λαός βγαίνει στους δρόμους εκφράζοντας την αντίθεσή του στην πολιτική, στην κοινή αγροτική πολιτική, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην πράσινη μετάβαση και την απελευθέρωση που δημιούργησε ένα πανάκριβο ενεργειακό μείγμα στην εμπλοκή της χώρας και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διάφορα πολεμικά μέτωπα. Όλα αυτά θεωρούμε ότι η αμφισβήτηση προς την κυρίαρχη πολιτική που εκφράζει και η κυβέρνηση, αλλά κατά τη γνώμη μας και άλλα κόμματα, ότι πρέπει να δυναμώσει, και είναι μια στάση, αν θέλετε, μια στιγμή που θα πρέπει να αποτυπωθεί και η κάλπη των ευρωεκλογών, για να δυναμώσει πραγματικά και η ελπίδα στους λαούς, αλλά, αν θέλετε, να αμφισβητηθεί και αυτή η πολιτική που δημιούργησε και το έγκλημα των Τεμπών και τα πολλά άλλα Τέμπη που μαυρίζουν καθημερινά τις ζωές μας. Και θεωρούμε ότι ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ, που είναι ο μόνος συνεπής και ταλάντευτος αντίπαλος στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, θα είναι μια πραγματική ανάσα
που πρέπει πιο μαζικά να εκφραστεί και στις κάλπες, αλλά για το ΚΚΕ ξέρετε ότι κρίσιμο είναι να πάμε και μέχρι τις κάλπες και μετά από αυτές μέσα από αγωνιστικές διαδικασίες, όπως είναι η απεργία στις 17 του Απρίλη που έρχεται και που βάζει μια σειρά ζητήματα σε σχέση με την για απάντηση στην ακρίβεια, για αυξήση τους μισθούς, αυτά δηλαδή πραγματικά που διεκδικούν οι εργαζόμενοι και που δεν φαίνεται να συμβιβάζονται. Λέει όμως, προσέχτε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τώρα που έχει πάει σε μια εκδήλωση, ότι το σύνολο των αυξήσεων του κατώτατου μισθού είναι πολλαπλάσιο του πληθωρισμού που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Και λέει, να, εγώ αύξησα τον κατώτατο μισθό από τα 650, το πήγα στα 830. Εδώ τι έχετε να πείτε, που με κατηγορείτε ότι δεν ενδιαφέρομαι για τους Έλληνες πολίτες. Ναι, αν δεν ήταν, δεν ξέρω αν το πει σήμερα που είναι Πρωτοαπριλιά, αλλά πάντως είναι ένα από τις μεγαλύτερες κοροϊδίες και μια, αν θέλετε, μια ακόμα συγκάλυψη που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, ότι έδωσε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Γιατί να θυμίσουμε ότι παρά τις όποιες αυξήσεις δίνονται, ακόμα οι μισθοί είναι καθυλωμένοι στα επίπεδα, τα προ-κρίσης επίπεδα. Δηλαδή από το 2009 μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική αλλαγή στους μισθούς, στον κατώτατο μισθό. Πολύ περισσότερο που αυτό συνεχίζει να καθορίζεται με τον απαράδεκτο νόμο, το γνωστό άθλιο νόμο Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, τον νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου περί κυβερνητικού καθορισμού του μισθού. Δηλαδή ο μισθός καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού και με κριτήριο τις αντοχές της οικονομίας και όχι μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις, συλλογικές διαδικασίες, μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις που είναι η διεκδίκηση των ίδιων των εργαζομένων και των σωματείων, και πολύ περισσότερο όταν ακόμα και αυτό το παραμύθι περί ξεπαγώματος των τριετιών που επικαλείται σήμερα η κυβέρνηση κρύβει ότι για χιλιάδες εργαζόμενους έγραψε στον πάγο και του ζητάει να ξεχάσουν τις αυξήσεις που θα έπρεπε να έχουν πάρει εδώ και 12 χρόνια, δηλαδή 4 συνεχόμενες τριετίες που θα έπρεπε να είχαν ήδη ενταχθεί στους μισθούς από τότε που έχουν παγώσει οι τριετίες, και τους λέει να προσδοκούν και να περιμένουν τα επόμενα 3 χρόνια για να δούνε να αποδίδεται πραγματικά αυτό που θα έπρεπε να αποδοθεί. Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε λιγάκι στην ιστορία των τεμπών, διότι λέει η κυβέρνηση, εμείς κάνουμε τα πάντα, η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη, και ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα είχε πει και ο κύριος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ότι χρησιμοποιούν πονεμένους ανθρώπους για να λαϊκίσει η αριστερά. Κοιτάξτε, δυστυχώς κάποια ώρα κάποιες οι στάσεις της κυβέρνησης και στη συζήτηση της προηγούμενης εβδομάδας κάποιες φορές ξεπερνάει και τα όρια της χειδαιότητας. Να θυμίσουμε διάφορες απαράδεικτες δηλώσεις των υπουργών, είτε που μίλαγαν για τους ανθρώπους που είναι για τα μπάζα ή για το ότι ουσιαστικά έδωσαν γραμμή να σταματήσουν να μιλάμε για έγκλημα. Όμως τα γεγονότα είναι πολύ αποκαλυπτικά και δεν δικαιώνουν σε καμία περίπτωση την κυβέρνηση. Εμείς γνωρίζετε ως κόμμα, έχουμε καταθέσει και έχουμε δώσει τη δημοσιότητα και μάλιστα και το πλήρες πόρισμα από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής δημοσιεύεται αυτό το Σαββατοκύριακο, δημοσιεύτηκε στο Ριζοσπάστη, όπου θεωρούμε ότι καταγράφονται με πολύ ξεκάθαρο τρόπο όχι μόνο ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες, αλλά και με πολύ συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες πρώην υπουργών, και αυτές βεβαίως και αφορούν τον Κώστα Καραμαλή, που επί της θητείας του έγινε το έγκλημα στα Τέμπη, όμως δεν περιορίζονται σε αυτές. Αφορούν υπουργούς από το 2009 μέχρι το 2023 που διαχειρίστηκαν τον ευαίσθητο τομέα των σιδηροδρόμων και έχουν εγκληματικές ευθύνες για τα τεράστια κενά και τις ελλείψεις που υπήρχαν στα ζητήματα ασφαλείας, την υποστελέχωση,
την κακοσυντήρηση, όλα αυτά δηλαδή που διαμόρφωσαν ένα εκρηκτικό μείγμα για να φτάσουμε σήμερα να μιλάμε για ένα πραγματικά προδιαγεγραμμένο έγκλημα που είχε και έχει ιστορία. Γιατί μιλάτε για προδιαγεγραμμένο έγκλημα, δεν είναι λίγο προκλητικά πολιτικό να κατηγορούμε κάποιον ότι είχε προδιαγράψει να σκοτώσει 57 ανθρώπους υπουργό? Λέτε και ο υπουργός ήθελε να γίνει το δυστύχημα. Το ζήτημα δεν κάνουμε δική το τι επιθυμούσε ο καθένας, αλλά το τι ευθύνη είχε. Όταν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες των συνδικάτων, είναι σε γνώση των υπουργών. Και να θυμίσουμε, για παράδειγμα, ότι κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής ερχόντουσαν ο ένας μετά τον άλλον οι υπουργοί και έλεγαν ότι ήταν μια τραγική κατάσταση στο σιδηροδρομικό δίκτυο λόγω της κακής συντήρησης. Έλεγαν ότι υπήρξαν υπουργοί που έλεγαν ότι δεν κοιμόμουν τα βράδια από την ανησυχία μου να μην γίνει κάποιο μεγάλο έγκλημα, κάποιο μεγάλο ατύχημα. Υπήρξαν υπουργοί και στελέχη του ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ κλπ. Που μίλαγαν για τα πολύ μεγάλα κενά που διαμορφώθηκαν σε όλα αυτά τα χρόνια μετά τις μαζικές μετατάξεις που έγιναν το 2010 και μέχρι το 2023 ουσιαστικά έφτασε ο σιδηρόδρομος από τους 2.100 που είχε το οργανόγραμμα του ΟΣΕ να εργάζονται μόλις λιγότερο από 800 μόνιμοι εργαζόμενοι. Όλα αυτά και την ίδια στιγμή οι συμβάσεις για τα συστήματα ασφαλείας καρκινοβατούσαν από το 2007 μέχρι το 2023. Έτρεχαν 4 διαφορετικές συμβάσεις για συστήματα ασφαλείας που δεν ολοκληρώθηκαν με ευθύνη όλων αυτών των υπουργών. Άρα δεν μπορεί να μιλάμε για αθώους του αίματος όταν γνωρίζανε αυτή την κατάσταση και δεν λέει κανένας ότι ήθελαν, επιδίωκαν, όμως δεν μπορούσαν να αποδέχοντας την πραγματικότητα το ενδεχόμενο να συμβεί ένα τόσο μεγάλο δυστύχημα. Γι' αυτό και οι ευθύνες που αποδίδει το ΚΚΕ, μιλάμε και κακουργηματικής φύσης αδικήματα, της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και όλα αυτά τα έγιναν με ενδεχόμενο δόλο, γιατί μιλάμε για γνώση, μιλάμε για υπουργούς που λάμβαναν συγκεκριμένες καταγγελίες από τα σωματεία και δεν έπαιρναν κανένα μέτρο για να τα αποτρέψουν. Να θυμίσουμε την πολύ προφητική ανακοίνωση που είχε βγάλει η ΔΕΣΚ, η παράταξη την οποία συσπηρώνεται και το ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ στους σιδηρόδρομους, που έλεγε ότι δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα και πάλι οι υπουργοί. Άρα δεν μπορεί όλοι οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο να έβλεπαν τις εγκληματικές ελλείψεις και το δυστύχημα που έρχεται. Δεν μπορεί να υπήρχαν, για παράδειγμα, άλλα από μια σειρά συνεχόμενα μικρότερα ατυχήματα ή και δυστυχήματα. Να θυμίσουμε το δυστύχημα στο Άδενδρο με νεκρούς το 2017 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που και τότε μιλούσαν για ανθρώπινα λάθη. Δεν μπορεί λοιπόν όλα αυτά να συνεχίζονται να προειδοποιούν και οι υπουργοί να παρουσιάζονται ως άμυροι ευθυνών. Είναι άλλο πράγμα ότι σήμερα έχει διαμορφωθεί ένα απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο που στην πραγματικότητα αθώνει τους υπουργούς, ο νόμος της συγκάλυψης και της ατιμωρησίας, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών που επιτρέπει, αν θέλετε, σε όλους αυτούς τους υπουργούς να κοιμούνται σήμερα ήσυχοι. Γιατί έχουν ψηφίσει και έχουν εξασφαλίσει με έναν τρόπο την ασυλία τους. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον κύριο Καραμαλή, αφορά και τον κύριο Σπίρτη, αφορά και προηγούμενους υπουργούς, τον Χρυσοχοίδη, τον Χατζηδάκη, τον Ραγκούση, πολύ συγκεκριμένα τον κύριο Ρέπα. Και γιατί όλα αυτά τα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση αρνήθηκαν να ψηφίσουν την πρόταση του ΚΚΕ να καταργηθεί το άρθρο 86 του Συντάγματος, που επιτρέπει στους υπουργούς να ουσιαστικά δίνει αυτή την ασυλία σε ανθρώπους που έχουν διαχειριστεί τις ανθρώπινες τις τύχες του λαού, την ανθρώπινη, τις ζωές μας, και σήμερα μπορούν να κρύβονται πίσω από τον νόμο αυτό για να μην δέχονται την τιμωρία που θα έπρεπε να έχουν. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, κυρία Κομνηνάκα. Ποιος είναι ο στόχος του κόμματός σας για τις ευρωεκλογές? 2 λεπτάκια που μας απομένανε. Και αν ανησυχεί το ΚΚΕ για μια
άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων στην Ελλάδα. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι μπορεί και στις ευρωεκλογές να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η τάση της Σπύρος που εκφράστηκε και στις προηγούμενες εκλογές, να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης προς τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει με συμπόρευση και με ψήφο στο μόνο συνεπή αντίπαλο και αταλάντευτο αντίπαλο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών που αυτή εφαρμόζει σε κυβερνητικό επίπεδο. Ξέρετε ότι εμείς ως κόμμα αποφεύγουμε να βάζουμε αριθμητικούς στόχους, όμως θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα όλο αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης που εκφράστηκε και στα προηγούμενα διάστημα στις μαζικές κινητοποιήσεις θα πρέπει να αποτυπωθεί και Άλιστα. μπορεί να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη άνοδο του ΚΚΕ. Όσο για τα και βεβαίως να τιμωρηθούν όλες αυτές οι δυνάμεις που και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα λεπτό μας έμεινε, κυρία Κομνηνάκα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για ένα νέο μπλοκ, είτε μιλάμε για τα κόμματα, τα υποτίθεται φιλελεύθερα κόμματα, είτε τα κόμματα της Σοσιαλδημοκρατίας, είτε και τα κόμματα που παρουσιάζονται με δίθεν αντισυστημικό μανδύα και υποστηρίζουν την πιο ακραία και πιο χειραία μορφή του καπιταλιστικού συστήματος, τα κόμματα της ακροδεξιάς. Γιατί αν δει κανείς τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών σε βασικά και κρίσιμα νομοθετήματα και σε επίπεδο και οδηγιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταλάβει κανείς ότι μιλάμε για μια φωνή. Όταν ψηφίζουν κατά 90% και 80% το ίδιο πράγμα τα κόμματα που στη χώρα μας παρουσιάζουν και υποτίθεται ότι κάνουν στεναρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι μόνη συνεπής ψήφος που θα αντίδραση προς τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες και ο ίδιος ο λαός τους καταδικάζει, είναι η ψήφος στο ΚΚΕ. Λοιπόν, κυρία Κομνηνάκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.